Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πριν μπούμε στην ουσία των ερωτημάτων και σε σχέση με τη χθεσινή εκδήλωση με ομιλητή και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να σας ρωτήσω για αυτά που έγιναν έξω από την αίθουσα. Βλέπω από το πρωί βίντεο, υπήρξαν κάποια επεισόδια έξω ανάμεσα σε συγκεντρωμένους εκπαιδευτικούς και τα ΜΑΤ. Και το ερώτημα είναι, γιατί έπρεπε να γίνουν επεισόδια, γιατί έπρεπε τα ΜΑΤ να οδηγηθούν σε σκηνές βίας με τους εκπαιδευτικούς και δεν τους άφησαν εκεί να εκδηλώσουν με τα συνθήματά τους και με τα πανό τους τη γνώμη τους, την άποψή τους? Κοιτάξτε, προφανώς και ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του και διαδηλώνει και εκφράζει με αυτόν τον τρόπο, με ποιον τρόπο θεωρεί εκεί. Όταν, δεν ήμουν παρούσα για να σας πω τι ακριβώς έγινε εκεί, αλλά όταν προφανώς δεν είναι μια απλή ειρηνική διαδήλωση και υπάρχουν άλλες, θα έλεγα, άλλες εκδηλώσεις, προφανώς και η αστυνομία λαμβάνει τα μέτρα που εκείνη κρίνει απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση, τα μονωμένα περιστατικά. Το πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι χθες λογοδοτήσαμε. Και αυτή είναι η λέξη που έχει σημασία για μας, λογοδοσία. Και το λέω διότι, ξέρετε, όταν άλλα κόμματα διεκδικούν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, υπόσχονται πάρα πολλά, λένε θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, και λένε οι πολίτες μέσα τους. Ένα 10% να κάνει, όπως λέει, καλά θα είμαστε. Εμείς χτες πήγαμε για να λογοδοτήσουμε. Είχαμε υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα. Το Νοέμβριο του 2018 δεν είχαμε παρουσιάσει το πλήρες πρόγραμμα παιδείας πρώτων εκλογών του 19. Και χτες λογοδοτήσαμε στους Έλληνες και στις Ελληνίδες σχετικά με αυτά που υποσχεθήκαμε και αυτά τα οποία κάναμε. Και αυτό οφείλουμε κατά το πρόγραμμα το κάνουμε πάντοτε οι πολιτικοί, τα πολιτικά κόμματα ή οι κυβερνήσεις. Τώρα, Αντώνη. Ωστόσο, το ξεπεράσατε στην ερώτηση του Νίκου και έχει μια σημασία ότι ωραία λογοδοσία, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται και λογοδοσία διαροπάλου έξω. Δηλαδή οι σκηνές που είδαμε. Δηλαδή, νομίζω απάντησα. Ο καθένας, ο καθένας εκδηλώνεται και διαδηλώνεται. Καλά, διαμαρτύρεται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αν διαδήλωναν ειρηνικά, προφανώς δεν θα υπήρξαν πολλοί κανονισμοί και πάρα πολλές φορές που έχουν ειρηνικές διαδηλώσεις και καλά κάνουν ότι υπάρχουν ειρηνικές διαδηλώσεις. Καλά, εγώ δεν είδα ρόπαλα να κρατάνε οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Ο καθένας διαδηλώνει ειρηνικά. Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν ήμασταν. Δεν ξέρω αν είσαστε εσείς παρόν. Εγώ δεν ήμουν παρούσα εκεί για να δω ακριβώς τι έγινε. Αλλά πάντως έχει μία σημασία. Προφανώς ο καθένας εκφράζει το ποστό. Και από εκεί και πέρα εκδηλώνεται με αυτόν τρόπο νομίζει. Να σας ρωτήσω για τον απολογισμό. Θεωρείτε ότι αυτά που έχετε κάνει ως Υπουργείο και ως ηγεσία του Υπουργείου τα 4 χρόνια έχουν περάσει στον κόσμο? Δηλαδή ο κόσμος νιώθει ότι έχουν γίνει βήματα στη δημόσια εκπαίδευση που του έχουν ελαφρύνει την τσέπη σε σχέση με την συμμετοχή του στη δωρεάν παιδεία? Γιατί το λέω? Κοιτάξτε, γιατί έχω φίλους οι οποίοι δίνουν 1500 ευρώ το μήνα σε φροντιστήρια, σε μια δωρεάν παιδεία που υποτίθεται πάντα υπήρχε, δεν είναι μόνο επί των ημερών σας. Έχετε δίκιο στο εξής. Οι αλλαγές στην παιδεία θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Θέλουν πολύ χρόνο για να δείξουν μακροπρόθεσμες αλλαγές. Υπάρχουν αλλαγές για τις οποίες θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός σε πολλά χρόνια από σήμερα. Από ένα παράδειγμα. Έχουμε κάνει πράξη στον νηπιαγωγείο από τα 4. Δηλαδή, όλα τα παιδιά πλέον της χώρας πηγαίνουν νηπιαγωγείο ένα χρόνο πιο νωρίς. Πότε θα δούμε τα ωφέλη αυτής της πολιτικής, δηλαδή των έναν επιπλέον χρόνο δομημένης εκπαίδευσης για τα παιδιά στην ηλικία αυτή, σε περίπου 10 χρόνια από σήμερα? Υπάρχουν άλλα όμως τα οποία γίνονται πιο αισθητά, πιο γρήγορα. Παράδειγμα, μιλήσατε για τα χρήματα που πληρώνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες για τα παιδιά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Βάλαμε αγγλικά από το νηπιαγωγείο. Μέχρι πρώτη τι ίσχυε, οι οικογένειες πλήρωναν για να κάνουν τα παιδιά τους αγγλικά, γιατί και δεν το προσέφερε το δημόσιο σχολείο. Πλέον όμως, κάθε οικογένεια που έχει τετράχρονο και πεντάχρονο παιδί στο νηπιαγωγείο, βλέπει ότι το παιδί γυρνάει και λέει 30, 40, 50, 70 λέξεις αγγλικών. Πάντως αρχίζει μία εξοικείωση, αρχίζει να αποκτά μία εξοικείωση με μία ξένη γλώσσα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα για τις δεξιότητες του, διότι οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά καλούνται να μεταπηδήσουν από μία γλώσσα στην άλλη. Αυτό βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη των δεξιότητων τους. Αλλά έχει σημασία ότι το δημόσιο σχολείο παρέχει περισσότερα εφόδια. Και αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε ένα εφόδιο και το οποίο μέχρι πρότινος οι γονείς πλήρωναν. Να μία απτή αλλαγή λοιπόν, την οποία τη βιώνει πλέον κάθε οικογένεια που έχει τετράχρονο και πεντάχρονο παιδί στο νηπιαγωγείο. Αν δεν το έχεις, δεν το βιώνεις στην καθημερινότητά σου. Αν το έχεις όμως αυτό το τετράχρονο, το πεντάχρονο παιδί, βιώνεις, πιστεύω, αυτή την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές στην παιδεία θέλουν χρόνο. Θέλουν πάρα πολύ χρόνο.
Και γι' αυτό θεωρώ και μείζονο σημασία πρέπει να σα πω, ανεξαρτήτως πολιτικών παρατάξεων, να έχει διάρκεια. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ είχα το μεγάλο προνόμιο, τη τύχη να είμαι 4 χρόνια σε αυτό το Υπουργείο, και το οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων, είμαι ευγνώμων γιατί πιστεύω ότι πραγματικά η παιδεία χρειάζεται διάρκεια σε όποιο κόμμα και να δείξει. Χρειάζεται διάρκεια γιατί οι αλλαγές θέλουν χρόνο, θέλουν ζύμωση με τους εκπαιδευτικούς, θέλουν ανατροφοδότηση, θέλουν πειλετικές εφαρμογές, θέλουν καθολικές εφαρμογές. Άρα όλα αυτά απαιτούν χρόνο περισσότερο, θα έλεγα, από ό,τι σε άλλους τομείς. Θα διακόψω για λίγα δευτερόλεπτα την συνέντευξη της κυρίας Κεραμέως, διότι μου στέλνει τώρα ο Γιώργος Σιαδήμα την πρώτη αντίδραση από Μαξίμου για την ανακοίνωση του Κώστα Καραμανλή. Λοιπόν, από το Μαξίμου λένε ότι υπήρξε χθες επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, με πρωτοβουλία του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση του Κώστα Καραμανλή. Θα κάνει και δήλωση ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό, λένε από το Μαξίμου, και σημειώνουν ότι ο Κώστας Καραμανλής θα είναι παρόν στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά μας στέλνει τώρα ως πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου ο συνάδελφος ο Γιώργος Σιαδήμας. Και μιας και κάναμε την παρένθεση, να έχουμε και ένα σχόλιο από την, από την κυρία Κεραμέως για την απόφαση Καραμανλή να μην είναι υποψήφιος. Κοιτάξτε, θα ακούσουμε τι έχει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή της εκλογικής μάχης. Έχει μια τεράστια, θα έλεγα, ένα τεράστιο βάρος. Όλα αυτά που έχει κάνει ο κ. Καραμανλής για την παράταξη, για τη χώρα συνολικά, και είμαι σίγουρη ότι θα είναι στην πρώτη μάχη αυτή τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία θα κριθεί η δυνατότητα να έχει μια δεύτερη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν να εμπεδωθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μιλούσαμε ακριβώς προηγουμένως σε όλους τους τομείς. Και είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Καραμανλής, ο Πρωθυπουργός, θα δώσει έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία και να εξασφαλίσει μια δεύτερη τετραετία. Τώρα, γυρνώντας στα θέματά σας, είχαμε και κατά το παρελθόν ρωτήσει με τον Νίκο, σας είχαμε ρωτήσει ότι σε τι πλάνο χρονικό μπαίνουν οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Διότι μας βλέπουμε εδώ και στα μηνύματα ότι πάρα 2-3 χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ παραπάνω, μας λένε κάποιοι. Και νομίζω ότι αυτό τους αξίζει για τον αγώνα που δίνουν, και μάλιστα τον έδωσαν και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί η τηλεεκπαίδευση τους έβαλε σε ακόμα πιο δύσκολα σε σχέση με την καθημερινότητα. Συμφωνούμε, κύριε Δηλατώλος, το εξής. Η πραγματικότητα είναι ότι οφείλουμε να αμείβουμε τους παιδευτικούς μας καλύτερα. Και η πραγματικότητα επίσης είναι ότι έχουμε αυξήσει τις απαιτήσεις στα σχολεία μας. Το σχολείο έχει γίνει πιο απαιτητικό. Γιατί έχει γίνει πιο απαιτητικό? Γιατί όσο πιο απαιτητικό είναι, τόσο περισσότερα εφόδια θα παίρνουν οι νέες και οι νέοι. Και μας αυτή είναι η αγωνία μας. Πώς τα νέα παιδιά, αυτά που είναι σήμερα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο νηπιαγωγείο, στο πανεπιστήμιο, θα βγουν στην κοινωνία και θα έχουν τα περισσότερα δυνατά εφόδια. Οφείλουμε λοιπόν να αμείβουμε, οφείλουμε να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο ανθρώπινο δυναμικό. Η επένδυση θα έλεγα ότι γίνεται με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι με διορισμούς, με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, κάτι το οποίο έγινε, ξεκίνησε ήδη, γίνανε 25.000 μόνιμοι διορισμοί μετά από 12 χρόνια και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο, ο δεύτερος τρόπος είναι με επιμορφώσεις. Να επιμορφώσεις το ανθρώπινο δυναμικό σου, κάτι το οποίο ήταν ένα πάγιο αίτημα, το εκπαιδευτικό δίκαιο αίτημα, και το οποίο έχει αρχίσει και γίνεται πράξη. Ήδη έχουν γίνει πάνω από 150.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικούς. Το τρίτο είναι οι απολαβές. Και εκεί ναι, το έχουμε πει ξεκάθαρα ότι οφείλουμε να αμείβουμε τους εκπαιδευτικούς μας καλύτερα. Γι' αυτό και έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα μια αναλυτική δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου ακριβώς να δούμε πώς μπορούν να αυξηθούν οι απολαβές των εκπαιδευτικών. Όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί και σε σχέση με αυτό. Έχει πει ότι αν η πρώτη τετραετία της κυβέρνησης ήταν εστιασμένη στις μειώσεις φόρων, η δεύτερη τετραετία θα είναι σε μεγάλο βαθμό εστιασμένη στις καλύτερες απολαβές. Καλύτερες απολαβές και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά σε μια πρόσφατη συνέντευξή του γραπτή στους εκπαιδευτικούς. Διότι ναι, είναι προτεραιότητά μας το να αμείβουμε καλύτερα τους εκπαιδευτικούς για τις πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουμε. Στην κατεύθυνση αυτή προσπαθούμε και με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα θα θυμίζω ότι για πρώτη φορά δόθηκε οριζοντίως ένα βάουτσερ στους εκπαιδευτικούς για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού. Και αυτό είναι μια επιπλέον παροχή και διαρκώς θα προσπαθούμε να ενισχύουμε ποικιλοτρόπως τους εκπαιδευτικούς μας. Μάλιστα.
Τώρα πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα παρακαλέσω, κυρία Υπουργέ, να σας πάρουμε σε 2-3 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Για παράδειγμα, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πείτε ποιοι είναι οι άξονες του προγράμματός σας για την επόμενη τετραετία. Τι ευαγγελίζετε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία για την παιδεία για τα επόμενα χρόνια. Ναι, ναι. Σωστά, και να πω ότι σήμερα κατατίθεται και το νομοσχέδιο για το σχολικό εκφοβισμό που είχαμε συζητήσει. Κατατίθεται πολύ σήμερα σημαντικό στη Βουλή, αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για το νομοσχέδιο αυτό. Με χαρά, θα πούμε να το πούμε και εν συνεχεία. Να υπενθυμίσω, φίλε. Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας και υποψήφια και πάλι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Αθήνας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Και δώστε μας μια εικόνα για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία, αν κερδίσει τις εκλογές. Τι καινούριο μπορεί να περιμένει κανείς? Πάντως, άμα επιτρέπετε, κύριε Νικολάου, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Χθες ήρθαν πάνω από 2.000 άνθρωποι, απλοί πολίτες, οι οποίοι ήρθαν για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον απολογισμό. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Είναι χρέος μας να λογοδοτούμε πώς ήταν χθες. Και χθες, ναι, είπαμε και κάποιους άξονες σχετικά με το τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία στην παιδεία, εάν και εφόσον ο ελληνικός λαός μας τιμήσει εκ νέου με την ψήφο του. Και εκεί θα διέκρινα τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την ευάθυνση των μεταρρυθμίσεων που έχουμε ήδη ψηφίσει και ξεκινήσει να υλοποιούμε. Παράδειγμα, η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. 41 χρόνια δεν έχει γίνει ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Χρειάζεται χρόνος. Κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα. Άρα, να μια μεταρρύθμιση που έχει ήδη ψηφιστεί, που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο πρώτος άξονας των προτεραιοτήτων στην επόμενη τετραετία είναι η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή την τετραετία. Όπως επίσης το ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο σχολείο πλέον τελειώνει στις 5.30 ώρα σε μεγάλο αριθμό τμήματων σε όλη τη χώρα. Θέλουμε αυτό να επεκταθεί, να γίνει κτήμα της εκπαιδευτικής κοινότητας, να συνεχιστεί σε όλη τη χώρα. Άρα ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάρα πολλά έργα, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ για τα πανεπιστήμια, για παράδειγμα. Όλα αυτά βαίνουν προς υλοποίηση. Κάποια γίνονται ήδη πριν από τις εκλογές, αλλά κάποια, ένα σημαντικό μέρος, θα γίνει και μετά τις εκλογές. Συνεπώς, ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, επισκέπτες καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές από το εξωτερικό, βιομηχανικά, διδακτορικά, ερευνητικά έργα και ούτω καθεξής. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με νέες μεταρρυθμίσεις, με έμφαση σε νέες μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα οι εφαρμοσμένες επιστήμες στα πανεπιστήμια. Θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταργήσει τα τεχνολογικά ιδρύματα, είχε καταργήσει εφαρμοσμένες επιστήμες επί της ουσίας στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι κάτι στο οποίο επενδύουμε, στο οποίο θα επενδύσουμε ακόμα περισσότερο. Και εν γέννη, θα έλεγα, στην επαγγελματική εκπαίδευση. Πώς θα φέρουμε πιο κοντά δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με τις δομές της εκπαίδευσης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Δυτική Μακεδονία που να σας διακόψω, ζητώ συγγνώμη. Πέσατε πάνω τώρα στην περίπτωση, κυρία Κεραμέως, και θα συνεχίσετε. Έχουμε δήλωση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα σας τη διαβάσω. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει ο Πρωθυπουργός, τον Κώστα Καραμαλή για τη διαχρονική προσφορά του στην παράταξη και στον τόπο. Προσωπικά, μάλιστα, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική του κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην πολιτική. Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα που η καμπή στη δική του πολυετή διαδρομή συμπίπτει με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων οριζόντων για την πατρίδα και το κόμμα μας. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι από όπου και αν βρίσκεται, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συνεχίσει να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλάδας και της μεγάλης μας παράταξης. Και θα είναι παρόν στη μεγάλη εκλογική μάχη που ξεκινά. Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για την απόφαση του Κώστα Καραμαλή να μην είναι και πάλι υποψήφιος για την Βουλή. Πάμε πίσω στην απάντηση της κυρίας Κεραμέως. Έλεγα λοιπόν ότι ο πρώτος άξονας είναι η εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων που ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως η αξιολόγηση στο ολοήμερο σχολείο. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας θυμίζω ότι πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι
δρομολογημένα για ενίσχυση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και ο τρίτος άξονας είναι με νέες πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, όπως η έμφαση στις εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως το να δίνει το σχολείο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και πληροφορικής. Να ένα άλλο, κύριε Δελατόλα, από αυτά τα οποία μέχρι πρότινος πλήρωναν οι γονείς και έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή την προσπάθεια, προκειμένου μέσα από το σχολείο, μέσα από το δημόσιο σχολείο, τα παιδιά να μπορούν να αποκτούν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και πιστοποιητικό πληροφορικής. Η κατεύθυνσή μας είναι ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα δίνει περισσότερα εφόδια στα παιδιά, χωρίς και θα παρέχει παροχές για τις οποίες μέχρι πρότινος οι γονείς πλήρωναν. Κυρία Υπουργέ, θα μου πείτε, δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά ξέρετε, οι σχολικές αίθουσες. Ναι. Και τα πανεπιστήμια, αλλά γενικότερα, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, σε σχέση με αυτά που λέτε που κάνατε και την προοπτική που. Ναι, αρμοδιότητα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά τα σχολεία έχουν προβλήματα λειτουργίας, συντήρησης, οι χώροι. Αυτό μπορεί να μην είναι άμεσα δικό σας θέμα, αλλά εκεί γίνεται η εκπαίδευση. Πάντα να σας πω το εξής, κοιτάξτε να δείτε. Κάτι το οποίο θέλει να κάνει η κυβέρνηση κεντρικά, κάτι το οποίο θέλει να κάνει η Προεδρία της Κυβέρνησης συνολικά, είναι να αποδεσμεύσουμε και πρόσθετα κονδύλια σχετικά με τις υποδομές. Η πραγματικότητα είναι ότι εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες μας πηγαίνουμε συνέχεια για εγκαίνια νέων σχολείων. Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση προτεραιοποιεί κονδύλια για την παιδεία, προφανώς και επενδύονται πολλά περισσότερα χρήματα σε σχολικές μονάδες. Άλλες δεν τα προτεραιοποιούν. Άρα επαφίεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το να προτεραιοποιήσει ακριβώς κονδύλια τα οποία διαθέτει για καλύτερες σχολικές αίθουσες, για καλύτερα σχολεία. Σας θυμίζω ότι τα σχολεία ανήκουν στους Δήμους και εμείς συνεργαζόμαστε εδώ πολύ στενά με τους Δήμους, αλλά ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, επαφίεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το να αξιοποιήσει ακριβώς κονδύλια που διαθέτει για τις βέλτιστες, θα έλεγα, οι σχολικές υποδομές. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, εγώ, κυρία Υπουργέ. Πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Real FM.